Η αναγκαιότητα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τους ασθενείς με σπάνια νοσήματα ήταν το αντικείμενο της ομιλίας των εκπροσώπων της Ένωσης Σπάνιων Ασθενών Ελλάδος στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν στο πλαίσιο της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Με βασικό αίτημα «Κανένας σπάνιος ασθενής να μην μείνει πίσω», για πρώτη φορά στην Ελλάδα η ΕΣΑΕ ενώνει στους συλλόγους ασθενών με σπάνιες ασθένειες για να αναδείξει την ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης αυτών των παθήσεων που πλήττουν το 6% του πληθυσμού στη χώρα, ενώ παράλληλα απειλούν 30 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη και 300 εκατομμύρια σε ολόκληρο τον κόσμο. Ενώ το 50% αυτών προσβάλλει παιδιά που καταλήγουν μέχρι την ηλικία των 5 ετών σε ποσοστό 30%. Οι θεραπείες δυστυχώς στις σπάνιες παθήσεις είναι περιορισμένες, δηλαδή μόνο το 95% των ασθενών έχουν θεραπεία. Και αυτό γιατί έχουμε πολύ μικρό αριθμό ασθενών σε κάθε πάθηση. Οπότε οι φαρμακευτικές δυστυχώς δεν έχουν ενδιαφέρον να αναπτύξουν φάρμακα, να κάνουν έρευνα, γιατί η σχέση του κόστους και του κέρδους είναι ζημιογόνος. Και στόχος μας λοιπόν είναι να προωθήσουμε την έρευνα, τα ερευνητικά προγράμματα στις σπάνιες παθήσεις, να δώσουμε κίνητρα στις εταιρείες αυτές και να έχουμε έτσι αυτές τις καινοτόμες θεραπείες για τις σπάνιες παθήσεις. Γιατί δεν μιλάμε απλά για συμπτωματικές θεραπείες, δεν μας ανακουφίζουν απλά τα συμπτώματα, μας σώζουν τη ζωή. Και με βάση το παράδειγμα της κυστικής σύνωσης, θέλουμε να το εφαρμόσουμε σε όλες τις σπάνιες παθήσεις, ώστε να δώσουμε την ευκαιρία στους ασθενείς να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής και μια έτσι πιο ωραία ζωή.